Με την ευκαιρία του δεύτερου αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας που έγινε εδώ στην Τρίπολη, κοντά μας έχουμε τον Νότι Παπαπαύλου, το 14χρονο οδηγό που κατάφερε να υψώσει την ελληνική σημαία και να ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος στο Άσεν της Ολλανδίας. Σε έναν θεσμό Μορυβάκη Junior Cup, τα λέω καλά, Νότι? Ναι. Νότι, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Συγχαρητήρια για αυτή σου τη νίκη. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς πόσα χρόνια οδηγείς μοτοσυκλέτα. Οδηγώ από 6 χρονών, όπου άρχισα με κροσάκι στο εξωτερικό και επαγγελματικά άρχισα το 2010 με NSF100 στην Ιταλία. Ο θεσμός αυτός που συμμετέχεις τώρα, τι θεσμός είναι? Λέγεται Μορυβάκη Junior Cup 250 Honda, όπου έχει 13 αγώνες σε 6 χώρες και αγωνιζόμουν από όλο τον κόσμο. Και είναι όλη ηλικία σαν και εσένα, 14 χρονών? Από 14 έως και 18. Πώς αισθάνεσαι που είσαι ένας Έλληνας μέσα εκεί? Αισθάνομαι διαφορετικά. Αισθάνομαι ωραία επειδή είμαι ο μόνος Έλληνας που τρέχει στο εξωτερικό και είναι κάτι που μου αρέσει. Οι συναθλητές σου πώς αντιμετωπίζουν στο θεσμό αυτό? Πριν το Άσεν ήμουν ένας μη υπολογίσιμος οδηγός για αυτούς. Αλλά μετά τη νίκη με βλέπουν με άλλο μάτι. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για την ομάδα που συμμετέχεις. Ποιοι είναι οι μηχανικοί σου? Ο Βαγγέλης Ζαφυρούλης, όπου είναι ο μηχανικός μου και έρχεται και στο εξωτερικό. Ο Γιάννης Οπούστας, όπου με προπονεί. Ο πατέρας μου και η οικογένειά μου φυσικά. Και όλοι οι άνθρωποι που με στηρίζουν σε αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και ηλικιακά, αλλά και οικονομικά να μπορέσεις και να καταφέρεις να βγεις στο εξωτερικό και να ακολουθήσεις όλο αυτό το θεσμό. Είναι δύσκολο, βασικά τα οικονομικά είναι δύσκολο, η θέληση υπάρχει, αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Έχω μάθει ότι είσαι και καλός μαθητής. Πώς θα συνδυάζεις και καλός μαθητής και πρώτος στους αγώνες? Θέλω αυτό που κάνω και αυτό προσπαθώ για το καλύτερο. Νότι, ήθελα να σε ρωτήσω, είμαστε στην Τρίπολη, παρακολούθησες το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πώς σου φαίνονται οι αγώνες της Ελλάδας με τους αγώνες του εξωτερικού? Άλλο το εξωτερικό, άλλο εδώ. Στο εξωτερικό υπάρχει περισσότερη ένταση, όχι ότι δεν υπάρχει και εδώ πέρα. Από θέμα οργάνωσης? Από θέμα οργάνωσης είναι λίγο καλύτερα στο εξωτερικό, αλλά και εδώ πέρα έχουμε πολύ καλή οργάνωση. Είναι όνειρό σου να τρέξεις κάποια στιγμή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, να μπεις στην κατηγορία όπου είναι κορυφαία ονόματα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή? Θα ήθελα να τρέξω γιατί θέλω να τρέξω στην Ελλάδα μαζί με Έλληνες οδηγούς και είναι ωραίο. Δεν το έχεις απομυθοποιήσει όλο αυτό λόγω του εξωτερικού? Όχι, όχι. Μ' αρέσει. Ποια είναι τα όνειρά σου και οι στόχοι σου? Να πάω καλά στο πρωτάθλημα που συμμετέχω, στο Μορυβάκι. Να περάσω στα Red Bull, στο τεστ και μετά να πάω στα MotoGP. Αυτό είναι το όνειρό σου? Ναι, επειδή θέλω να συναγωνίσω με όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα του MotoGP. Εμείς, Νότι, σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να το πετύχεις αυτό. Σαν εκπομπή θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτό που έκανες και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σου προσφέρουμε ένα t-shirt της εκπομπής και σε συνεργασία με την Oakley in Greece, σου κάνουμε δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά. Ένα μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης που κατάφερες να ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος και να πάρεις την πρώτη θέση στον αγώνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ελληνική σημαία και να ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος στο Άσεν της Ολλανδίας. Σε έναν θεσμό Μορυβάκη Junior Cup, τα λέω καλά, Νότι? Ναι. Νότι, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Συγχαρητήρια για αυτή σου τη νίκη. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς πόσα χρόνια οδηγείς μοτοσυκλέτα.
οδηγώ από 6 χρονών, όπου άρχισα με κροσάκι στο εξωτερικό και επαγγελματικά άρχισα το 2010 με NSF100 στην Ιταλία. Ο θεσμός αυτός που συμμετέχεις τώρα, τι θεσμός είναι? Λέγεται Μοριβάκι Junior Cup 250 Honda, όπου έχει 13 αγώνες σε 6 χώρες και αγωνιζόμενοι από όλο τον κόσμο. Και είναι όλη ηλικία σαν και εσένα, 14 χρονών? Από 14 έως και 18. Πώς αισθάνεσαι που είσαι? Είναι δύσκολο, βασικά τα οικονομικά είναι δύσκολο, η θέληση υπάρχει, αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Έχω μάθει ότι είσαι και καλός μαθητής. Πώς θα συνδυάζεις και καλός μαθητής και πρώτος στους αγώνες? Θέλω αυτό που κάνω και αυτό προσπαθώ για το καλύτερο. Νότι, ήθελα να σε ρωτήσω, είμαστε στην Τρίπολη, παρακολούθησες το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πώς σου φαίνονται οι αγώνες της Ελλάδας με τους αγώνες του εξωτερικού? Άλλο το εξωτερικό, άλλο εδώ. Στο εξωτερικό υπάρχει περισσότερη ένταση, όχι ότι δεν υπάρχει και εδώ πέρα. Από θέμα οργάνωσης? Από θέμα οργάνωσης είναι λίγο καλύτερα στο εξωτερικό, αλλά και εδώ πέρα έχουμε πολύ καλή οργάνωση. Είναι όνειρό σου να τρέξεις κάποια στιγμή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, να μπεις στην κατηγορία όπου είναι κορυφαία ονόματα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή? Θα ήθελα να τρέξω, γιατί θέλω να τρέξω στην Ελλάδα μαζί με Έλληνες οδηγούς και είναι ωραίο. Δεν το έχεις απομυθοποιήσει όλο αυτό λόγω του εξωτερικού? Όχι, όχι. Μ' αρέσει. Ποια είναι τα όνειρά σου και οι στόχοι σου? Να πάω καλά στο πρωτάθλημα που συμμετέχω, στο Μοριβάκι. Να περάσω στα Red Bull, στο τεστ, και μετά να πάω στα MotoGP. Αυτό είναι το όνειρό σου? Ναι, επειδή θέλω να συναγωνίσω με όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα του MotoGP. Εμείς, Νότι, σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να το πετύχεις αυτό. Σαν εκπομπή θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτό που έκανες, και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σου προσφέρουμε ένα t-shirt της εκπομπής και σε συνεργασία με την Oakley, Oakley in Greece, σου κάνει ένας Έλληνας μέσα εκεί. Αισθάνομαι διαφορετικά. Αισθάνομαι ωραία, επειδή είμαι ο μόνος που Έλληνας που τρέχει στο εξωτερικό και είναι κάτι που μου αρέσει. Οι συναθλητές σου πώς αντιμετωπίζουν στο θεσμό αυτό? Πριν το Άσεν ήμουν ένας μη υπολογίσιμος οδηγός για αυτούς, αλλά μετά την νίκη με βλέπουν με άλλο μάτι. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για την ομάδα που συμμετέχεις, ποιοι είναι οι μηχανικοί σου? Ο Βαγγέλης Ζαφυρούλης, όπου είναι ο μηχανικός μου και έρχεται και στο εξωτερικό. Ο Γιάννης Μπούστας, όπου με προπονεί. Ο πατέρας μου και η οικογένειά μου φυσικά. Και όλοι οι άνθρωποι που με στηρίζουν σε αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και ηλικιακά, αλλά και οικονομικά, να μπορέσεις και να καταφέρεις να βγεις στο εξωτερικό και να ακολουθήσεις όλο αυτό το θεσμό. Με την ευκαιρία του δεύτερου αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας που έγινε εδώ στην Τρίπολη, κοντά μας έχουμε τον Νότι Παπαπαύλου, το 14χρονο οδηγό που κατάφερε να υψώσει